Αυτές τις ημέρες ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα μας. Πολίτες μας σταματούν στο δρόμο και δηλώνουν ότι δεν μας ψήφισαν στις 25 Γενάρη, αλλά σήμερα μας στηρίζουν με όλη τους τη δύναμη και την καρδιά. Αυτές τις ημέρες ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία λέει τα ίδια μεταεκλογικά με αυτά που έλεγε προεκλογικά. Αυτές τις μέρες ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Η Ελλάδα έχει υψώσει ανάστημα και έχει υποχρεώσει την παγκόσμια κοινότητα να ασχοληθεί για πρώτη φορά με τις προτάσεις και τις θέσεις της κυβέρνησής μας. Με την Ελλαδίτσα ασχολούνται από τον Ομπάμα μέχρι τη Μέρκελ, τον Πούτιν και τον Ντράγκη. Πολύ περισσότερο με την Ελλάδα ασχολούνται οι λαοί. Οι Ισπανοί διαδηλώνουν κρατώντας ελληνικές σημαίες, τα γερμανικά συνδικάτα έβγαλαν ανακοίνωση στήριξης στη χώρα μας. 300 από τους κορυφαίους διανοούμενους έκαναν το ίδιο. Αυτές τις ημέρες ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Η λέξη πολιτική με όμικρον γιώτα και πολιτική με ήττα αρχίζει να μην είναι συνώνυμες με διαφθορά, διαπλοκή, βόλεμα. Σήμερα νομίζω ότι οι πολίτες είναι περισσότερο χαμογελαστοί, οι συζητήσεις στις παρέες είναι πιο αισιόδοξες, το γκρίζο έχει υποχωρήσει και όλοι ευελπιστούμε για ένα πιο φωτεινό μέλλον. Θα μου πείτε, μήπως ο λαός μας φαντασιώνεται την επιθυμία του να γίνει πραγματικότητα? Εδώ είμαστε και θα τα δούμε όλα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή τη βαθιά ανάσα ικανοποίησης την είχε ανάγκη ο λαός μας, είτε μας ψήφισε είτε δεν μας ψήφισε. Η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους ξεκίνησε. Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης ακούγεται στην Ευρώπη η φωνή της Ελλάδας. Με αυτοπεποίθηση και νυφαλιότητα διατυπώνουμε τις απόψεις που ενέκρινε ο ελληνικός λαός, διεκδικώντας ασφαλή και δίκαιη έξοδο από την κρίση. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες επισκέπτονται ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για επαφές σε ανώτατο επίπεδο. Αυτά όμως είναι τα καλά. Υπάρχουν και τα δύσκολα. Είναι διάχυτη η ανησυχία το μέλλον της χώρας. Είναι ασφικτικές οι πιέσεις που ασκούνται από κάθε πλευρά. Ήδη είχαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δηλώνει ότι σταματά από τις 11 Φεβρουαρίου να δέχεται ως ενέχειρα ελληνικά ομόλογα. Εδώ έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Η νέα κυβέρνηση έχει αποφασίσει. Θα πάμε με όσους θέλουν μια Ευρώπη των πολιτών της προόδου, της αλληλεγγύης. Θα πάμε με όσους θέλουν μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας, της κοινωνικής προστασίας, της ανάπτυξης. Το περίεργο είναι ότι ορισμένοι στην Ελλάδα προσπαθούν να εγκαλέσουν την κυβέρνηση γιατί δεν εξαπάτησε τους πολίτες, εφαρμόζοντας ένα διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που ψήφισαν. Κάποιοι προχώρησαν ακόμη περισσότερο, εξωτερικεύοντας την ευχή τους να κυριαρχήσουν οι δανειστές και όχι η χώρα τους σε αυτή την σκληρή διαπραγμάτευση. Τα tweet γερούν γερά. Έκανε πολλούς εμάς να ανατριχιάσουμε για τη λογιστική γερμανοτσολιά που έχουν ακόμη και σήμερα ορισμένοι. Πολύ περισσότερο που κανείς μέχρι τώρα δεν αντικρούει το βασικό επιχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης ότι τα μνημόνια δεν συνιστούν διέξοδο από την κρίση, αλλά εγγύηση διαιώνησής της. Η κυβέρνηση επιμένει ότι μόνο με τον τερματισμό της λιτότητας θα πάρει ανάσα η Ελλάδα και θα σταθεροποιηθεί η Ευρώπη. Σήμερα όλοι είμαστε πεισμένοι ότι καμιά πλευρά της διαπραγμάτευσης δεν επιδιώκει τη ρήξη. Είναι λογικό στην έναρξη μιας διαπραγμάτευσης κάθε πλευρά να διατυπώνει τις θέσεις της που θα αποτελέσουν και τη βάση της συζήτησης. Η συμφωνία είναι λοιπόν εφικτή, γιατί είναι πραγματικά υποφελής για όλους. Η Ελλάδα έχει δυνατότητα να επιστρέψει στην ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Η Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό ζήτημα στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταστροφής της οικονομικής πολιτικής που θα δώσει περισσότερο χώρο στην νομισματική χαλάρωση και σε πιο θαραλέα βήματα αναπτυξιακής στρατηγικής. Ταυτοχρόνως, οι λαοί αναθαρούν και διεκδικούν μια άλλη Ευρώπη. Με την κυβέρνηση Τσίπρα βγήκε εκτός ατζέντα στο διαβόητο mail Χαρδούβελη Σαμαρά που προέβλεπε νέα οικονομική αφέμαξη για τους πιο φτώχους. Αν το αποτέλεσμα της Κυριακής ήταν διαφορετικό σήμερα θα συζητούσαμε για την έξοδο από τη λιτότητα αλλά για το βάθεμά της. Αντί να συζητάμε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και διαγραφή του χρέους θα συζητούσαμε για περικοπές συντάξεων και νέες απολύσεις. Δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε να υποταχθούμε, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν τους προηγούμενους. Δεν θέλουμε,
Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική που καταδικάστηκε από τους πολίτες στις πρόσφατες εκλογές. Δεν καταργούμε και δεν συγχωνεύουμε σχολικές μονάδες. Θέλουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε με συνθετικές πολιτικές. Θέλουμε και μπορούμε να μείνουμε στην Ευρώπη συνεισφέροντας τη θετική αλλαγή της. Με τις σκέψεις αυτές ψηφίζω τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και περιμένω από όλους τους βουλευτές να πράξουν το ίδιο. Το απαιτεί ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιουσούφ και να έρθει στο βήμα ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστινός από το ΠΑΣΟΚ. Να ετοιμάζεται να μιλήσει, είναι ο επόμενος ο κύριος Μηταράκης για το προσωπικό του και εν συνεχεία θα μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής, Υπουργός Υγείας. Εν τω μεταξύ να σας ανακοινώσω ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 37 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το πρώτο γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, δεύτερο τμήμα. Σας καλωσορίζουμε. Κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσω τις βασικές μου σκέψεις, γιατί είναι αδύνατο να τοποθετηθεί κάποιος σοβαρά επί των προγραμματικών δηλώσεων μέσα σε 5 λεπτά.